όπως έγινε και με άλλες αφορμές στο πρόσφατο παρελθόν. Έτσι και το Σαββατοκύριακο, με αφορμή το διήμερο πικνίκ που διοργάνωσε ο Δήμος Ιωαννιτών, οι Ανιώτες και οι επισκέπτες αγκάλιασαν το παραλίμνιο μέτωπο στο οποίο δεν επιτρεπόταν η κυκλοφορία των οχημάτων. Και έστειλαν ένα σαφές μήνυμα για το πώς οι ίδιοι θα ήθελαν να δουν να μετατρέπεται η βιτρίνα της πόλης. Στην προσπάθεια αυτή, αλλά και την θεώρηση των πραγμάτων, βοήθησαν οι πλούσιες δράσεις που είχαν προετοιμαστεί σχετικά από το Δήμο Ιωαννιτών, με διαδραστικά δρόμενα πολιτιστικού περιεχομένου και με τη συμμετοχή εκατοντάδων παιδιών και μεγαλύτερων. Ο Δήμος Ιωαννιτών επιχειρεί με μεθοδικά βήματα, όπως ανέφερε αργά το απόγευμα της Κυριακής σε δηλώσεις του ο Δήμαρχος Θωμάς Μπέγκας, μετά το πέρας των εκδηλώσεων, να διαμορφώσει μια διαφορετική κουλτούρα για την αξιοποίηση αλλά και τον σεβασμό του δημόσιου χώρου από τους πολίτες, με κύριο χαρακτηριστικό τον σεβασμό για ένα χώρο που ανήκει σε όλους και ως τέτοιος θα πρέπει να προστατεύεται κιόλας από όλους. Με τον καιρό να μην είναι σύμμαχος σήμερα μαζί μας, αλλά έστω και έτσι καταφέραμε να ολοκληρώσουμε ένα διήμερο εκδηλώσεων στο παραλίμνιο μέτωπο. Ένα διήμερο εκδηλώσεων το οποίο εντάσσεται σε μια σειρά εκδηλώσεων που προσπαθούμε, με τις οποίες προσπαθούμε να επαναπροσδιορίσουμε τη σχέση μας με το δημόσιο χώρο, είτε σε επίπεδο αισθητικής, είτε σε επίπεδο λειτουργίας, είτε σε επίπεδο χρήσης. Είναι μια σχέση με τους πολίτες από την οποία προσπαθούμε να βγάλουμε και συμπεράσματα για να σχεδιάσουμε και το μέλλον της επόμενης μέρας για τους δημόσιους χώρους, αλλά κυρίως και με μια πολιτική της Δημοτικής Αρχής ότι πρέπει να ξαναφέρουμε μαζικά τους πολίτες στο δημόσιο χώρο, κυρίως τους νέους ανθρώπους, κυρίως οι εκδηλώσεις αυτές αφορούν τους νέους ανθρώπους, κυρίως τα μικρά παιδιά, να αλλάξουν κάποιες κακές συνήθειες των τελευταίων χρόνων και τη λειτουργία τους στον ελεύθερο χρόνο τους μέσα σε κλειστούς χώρους. Θα προσπαθήσουμε να τα πείσουμε να λειτουργήσουν και με άλλου τύπου δραστηριότητες σε ανοιχτούς χώρους. Είναι ένα πείραμα το οποίο πιστεύω ότι οφείλουμε να το κάνουμε με διάρκεια, να αλλάξουμε τρόπο συμπεριφοράς και συνείδησης των πολιτών, ακόμα και εμάς των ίδιων των διοικούντων, και πιστεύω ότι θα συνεχίσουμε αυτή την προσπάθεια και στο μέλλον. Θέλω να ευχαριστήσω πάρα πολύ όλους τους συνεργάτες μου, γιατί πραγματικά το διήμερο στο παραλίμνιο μέτωπο, ειδικά πέρα των άλλων εκδηλώσεων που έγινε σε αυτή την κατεύθυνση, ήταν μια επίπονη προσπάθεια. Ιδιαιτέρως να ευχαριστήσω την ειδική συνεργάτητά μου, την αρχιτέκτονα την Έλληνα Τισόντη, που ουσιαστικά ήταν η ψυχή αυτής της διοργάνωσης, και βέβαια ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ σε πολλές εθελοντικές ομάδες καλλιτεχνών, δημιουργών, δικαστικών, γυμναστών, οι οποίοι πραγματικά προθυμοποιήθηκαν να πάρουν μέρος στο γεγονός αυτό. Κρατάμε τη σχέση, είναι σημαντική η σχέση με τους εθελοντές, πιστεύουμε στον εθελοντισμό, πιστεύουμε στη βοήθεια που μπορούμε να έχουμε από τους εθελοντές και έτσι προχωράμε μπροστά. Απαντώντας σε σχετικό ερώτημα για το αν κάποια στιγμή υπάρξει δημοτική αρχή που θα υλοποιήσει το μεγάλο αίτημα των κατοίκων ή της πλειονότητας αυτών να πεζοδρομηθεί το παραλίμνιο μέτωπο, ο κ. Μπέγκας είπε πως η δημοτική αρχή κινείται με σχεδιασμό προς αυτήν την κατεύθυνση. Σίγουρα όμως δεν είναι ένα εύκολο εγχείρημα, καθώς υπάρχουν παράμετροι που σχετίζονται με τη λειτουργία της πόλης και την κυκλοφορία των οχημάτων. Καταρχάς, δεν μπορώ να κατηγορήσω κανέναν, ακόμα και εμάς τους ίδιους που ξαναδιοικήσαμε αυτόν τον τόπο και μια προηγούμενη δημοτική περίοδο. Η άσκηση είναι δύσκολη, δεν είναι εύκολη, γιατί έχει σχέση με τη γενικότερη κυκλοφορία σε ένα πολύ κρίσιμο και σημείο της πόλης και σημείο που έχει μαζική προσέλευση, γιατί είναι από τα ωραιότερα σημεία της πόλης. Έχει σχέση με τους χώρους στάθμευσης. Πιστεύουμε, σαν δημοτική αρχή, κάποια στιγμή πρέπει ο παραλίμνιος χώρος να είναι ένας χώρος ο οποίος θα είναι ελεύθερος από οχήματα. Πρέπει όμως να σχεδιαστεί χειρουργικά, θα έλεγα, αυτή η μετάβαση, να μπορέσουμε να έχουμε σε επόμενο διάστημα και κάποιες νέους χώρους στάθμευσης κοντά στη λίμνη. Υπάρχει το σχέδιο βιώσιμης αστικής κινητικότητας, μας προσδιορίζει κάποια σημεία που μπορούμε να δημιουργήσουμε χώρους στάθμευσης. Το δουλεύουμε πολύ προσεκτικά και πολύ μεθοδικά και πιστεύουμε ότι μέχρι το τέλος της θητείας θα μπορέσουμε να παραδώσουμε την παραλίμνια ζώνη ελεύθερη από οχήματα. Και συναγένει όλη γη αγαπημένη.